ομολογώ ότι μου χάρισε ο κ. Χαρακόπουλος, γιατί ήθελα να πιαστώ από τις τελευταίες κουβέντες του Λαοκράτου του Βάση σχετικά με τη δουλειά του Παπαγιάννου και κυρίως το πώς αντιμετώπισε η κοινωνία μας αυτό το θέμα της φωτιάς του Πολυτεχνείου. Και να κάνω μερικές μελαγχολικές σκέψεις, γιατί άνθρωποι που τουλάχιστον επέδειξαν εγκληματική αμέλεια απέναντι σε αυτό το γεγονός, εξακολουθούν να δημοσιολογούν και να πολιτεύονται. Το τελευταίος ομιλητής της βραδιάς είναι ο καθηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δημοσίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Μακρυδημήτρης εμφανίζεται ως ποιητής. Θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω σε δημοσίευση στην Πάτρα το 1991 και μάλιστα με τίτλο που προσυδειάζεται στα απόψινά, δηλαδή με τίτλο αυτής της συλλογής, «Η νύχτα των αγαλμάτων». Και εκεί, ανάμεσα στα άλλα, προσπαθεί να μας δείξει πώς μπορεί ο ποιητής να εμφανίζεται και ως εραστής μορφών με βάση τις οποίες μπορεί να αυτοδιαψεύεται. Όλα είναι όπως πριν από πολλά χρόνια, φτωχικά, ασαφή και θλιμμένα. Αντιστοίχως, αν θέλετε να μείνουμε και προσέξτε, ας μου επιτραπεί να πω για αυτή την υπόδειξη, την τυπλοφόρηση που είναι ενδεικτική της επόμενης συλλογής, βρισκόμαστε σε δημοσίευση στην Αθήνα το 1999, δύσκολη υποχώρηση. Και ακριβώς το διάλειμμα τέλειωσε. Το ακροατήριο γυρίζει ξανά και εσύ επιστρέφεις στην ίδια θέση, στο γυάλινο τραπέζι ανάμεσα στις τάχτες και στα χαρτιά. Ή αν θέλετε να δούμε και πώς, με ποιο τρόπο ο ίδιος συμβουλεύει τον εαυτό του, δηλαδή σε ένα κείμενο που κυκλοφορείται «Μαρτυρία», βρισκόμαστε κατά το 2005, μην αφήνεις λοιπόν να σε παρασύρει η αφέλεια και η ματαιοδοξία. Δεν είναι καλύτερα να γυρίσεις κι εσύ στη σιωπή σου? Και αν θέλετε μπορούμε να δούμε και άλλους στίχους από την ίδια περίοδο, αλλά να μην σας κουράσω. Όμως, σε σχέση με τους νέους ελπίνορες, πάλι από την Μαρτυρία, βλέπετε ότι ο ποιητής επιδιώχει να αντλήσει από την λατινική λοιπόν λογοτεχνία και επομένως αντλήσει συγκεκριμένα από τον Οράτιο. Δεν υπήρξε ένας όμηρος για αυτούς. Κανείς δεν ύμνησε τα μικρά ή τα μεγάλα τους κατορθώματα. Και πολύ περισσότερα αν μείνουμε και στις δύο επόμενες συλλογές και επομένως να δούμε για ποιο λόγο ο ποιητής προσπαθεί να ξεφύγει και επομένως να μην βουλιάζει υπό το βάρος του νοήματος της στιχουργικής και γενικότερα της ποιησής του, δηλαδή από τον Άες Άμερες. Βρισκόμαστε στο 2007. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας την Οβιδιάνα. Ας μου επιτραπεί να πω ότι στα χρόνια των φοιτητικών μου σπουδών είχαμε διδαχθεί και μάλιστα μνημονεύτηκε και ο Μάξιμος Πλανούδης, δηλαδή από τον εδώ και δύο χρόνια αείμνηστο συνάδελφο, στη συνέχεια εννοώ τον Μανώλη Παπαθωμόπουλο. Είχαμε διδαχθεί λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Η πρώτη, για να, ας μου επιτραπεί πάλι να πω, για να συνεννοηθούμε καλύτερα, η πρώτη διευκρίνηση, εντελώς προκαταρκτική. Τι είναι η μεταμόρφωση? Η μεταμόρφωση έχει ένα ευρύ θεωρητικό πεδίο αναφοράς, αλλά έχει και πάρα πολλά πραγματολογικά στοιχεία. Πάρα πολλές μορφές με βάση τις οποίες υλοποιείται αυτή η μεταμόρφωση. Είναι λοιπόν η μετάβαση, ως προς το μείζον, η μετάβαση από το χάος στο οργανωμένο σύμπαν. Επομένως είναι η μεγαλύτερη διαδικασία μετακίνησης της ιστορίας. Και βέβαια, ο ίδιος και επομένως μέσα από την Οβιδιάνα, βλέπουμε επιμέρους μεταμορφώσεις που θα μπορούσαμε να τις θεωρήσουμε ότι είναι μορφές απολύθωσης, απορνήθωσης, από και όρνηθα κτλ. Καταστερισμός,
μετατροπή σε φυτό ή σε ψάρι κτλ. Εκείνο όμως που μένει και είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο στον Λατίνο ποιητή, όσο και στον Αντώνη, είναι αυτή η διαδικασία μετάβασης από το χάος σε ένα οργανωμένο σύμπαν, και θα σας πω αμέσως τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό για τα θέματα της ιστορίας. Προφανώς, και έχει δίκιο ο Λαοκράτης και το επέμεινε πολύ ωραία λίγο νωρίτερα, έχουμε μπροστά μας έναν κοινό τόπο ποιητικής και αντίστοιχα ζωγραφικής για μια ορισμένη περίοδο, στην περίπτωσή μας και μια γλυπτικής λοιπόν συμπαρουσίας. Εάν ανατρέξουμε στην πρώιμη μεταμεσαιωνική περίοδο, αναμφίβολα έχουμε συγκεκριμένες μορφές επιστροφής και επομένως εκ νέου και εις διπλούν μεταμορφώσεις των μεταμορφώσεων. Να μείνουμε στην περίπτωση της γαλλικής λογοτεχνίας εκείνης της περίοδου και αν θέλετε να μείνουμε και στα δικά μας, δηλαδή στην κρητική λογοτεχνία και στον Χορτάση και στον Ερωτόκριτο. Ή πιο λόγιες μορφές και με διατύπωση, τιτλοφόρηση δηλαδή, κύκλος ποιητικών αφηρματίων, μικρά δηλαδή και θυμόσοφα ακριβώς παιχνιδίσματα, έχουμε και πολύ αργότερα και στον Ευγένιο Βούλγαρη. Και ποιος είναι αυτός, επομένως ο Οβίδιος, προς τον οποίο στρέφονται και παλαιότερα και στη συνέχεια και σήμερα. Αυτός λοιπόν ο Πούμπλιος Οβίδιος Νάσο έχει τις εξής συνοπτικά ιδιότητες ως προς την διαμόρφωσή του ως ποιητή και γενικότερα ως διανοημένο. Φίτησε, κρατήστε και το ρήμα με εισαγωγικά, σε όλες τις ρητορικές σχολές της Ρώμης. Δεύτερο, και είναι ενδεικτικό, είχε μία μακρά παρουσία, μία μακρά παραμονή στην Αθήνα. Τρίτον, εγκατέλειψε νωρίς μία σταδιοδρομία που θα μπορούσε να το κάνει στην αρχαία Ρώμη των αξιωμάτων. Και δεν ήθελε λοιπόν να έχει μία τέτοια πολιτική λοιπόν σταδιοδρομία. Και μάλιστα βρέθηκε και εξόριστος με μία μορφή υπερορίας, ομικρονική, και επομένως στην Κωνσταντσα τη σημερινή Ρουμανία σχεδόν 10 χρόνια. Και βέβαια το κατεξοχήν που του είχαν καταλογίσει έχει σχέση με το κείμενό του Ars Amatoria, δηλαδή που θα μπορούσαν να εκκληθούν ότι είναι ερωτικά σκάνδαλα του Κέσσαρα. Εκείνο όμως που έχει σημασία για τα δικά μας εδώ, για την Οβιδιάνα, είναι διαρκής κύκλοι διηγήσεων που τελειώνουν κάθε φορά με μία μεταμόρφωση. Και αν θέλετε, από γενέσεως κόσμου μέχρι και την εποχή του Κέσσαρα. Αυτό είναι μία παράδοση που ήδη στο πνεύμα μιας εταιρείωσης και επομένως μία μορφή εταιριουμένων ποιημάτων που είχαμε για παράδειγμα στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, ή ταινίσουμε τον Νίκανδρο, τον Κολοφόνιο κτλ. Τώρα, από πλευράς ιστορικής πτυχής, αυτό που ενδιαφέρει τον τρόπο με βάση τον οποίο αυτά τα πράγματα, αυτές οι ποιητικές συνθέσεις γιώνονται, είναι υπάρχει μία διαρκής, θα έλεγα, συμπαρουσία τριών πραγμάτων. Από την απαρχή, ο αιώνας των θεών, ο αιώνας των ηρώων και ο αιώνας της συγκεκριμένης ιστορίας, όπως ακριβώς εκτιμήσεται στην ρωμαϊκή περίοδο. Και υπάρχει και ακριβώς πίσω από το σύνολο των οβιδιακών μεταμορφώσεων μία συνεχής παρουσία των απόψεων, όπως αυτές είχαν στη συνέχεια εμφανιστεί και είχαν αποκτήσει μία μορφή παράδοσης και στην Κάτω Ιταλία, υπενήσουμε τις απόψεις του Πυθαγόρα. Επομένως, υπάρχει διαρκής φιλοσοφική, θα έλεγα, στήριξη, για να μην ξεχνούμε και τα επαγγελματικά μας, μία διαρκής φιλοσοφική στήριξη, η οποία έχει ως κεντρική ακριβώς ιδέα από ένα σύνολο αποσπασμάτων του Σόφτην κτλ. Κτλ. Την ιδέα της μεταμόρφωσης. Στο δικό μας κείμενο, αυτό που έχουμε στα χέρια μας, θα μπορούσε να ειδωθεί μέσα σε διπλή οθόνη. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχουμε την εικαστική, γλυπτική λοιπόν παρουσία,
και από την άλλη την ποιητική παρουσία. Και όλα αυτά υπό την σκιά και αν θέλετε και την χειρονομία του Οβίλη. Είναι, θα έλεγα, εάν προσέξετε, ας μου επιτραπεί πάλι αυτή η διατύπωση, πώς ακριβώς έχει στοιχειοθετηθεί αυτό το κείμενο, ουσιαστικά βρίσκονται σε μία διαρκή διαλεκτική συμμόρευση. Τόσο η εικόνα όσο και το σύνολο της ποιητικής δημιουργίας. Και με ένα νεωτερικό όρο υπάρχει μία μορφή αμοιβαίας προσομοίωσης. Δηλαδή να οδεύουμε στο γλυπτό και από το γλυπτό στη συνέχεια στο ποιητικό κείμενο. Τα κυριότερα στοιχεία, και συνοπτικά και εγώ και με αριθμητικό τρόπο, μην ανησυχείτε, δεν θα σας κουράσω. Λοιπόν, τα οποία ενυπάρχουν σε αυτό το δίπολο μπροστά μας, είναι τα εξής. Πρώτον, λειτουργεί μία ιδέα που είναι πρωταρχική από την ελληνική αρχαιότητα, την αρχαία σκέψη, συνεχίζεται, η θεωρητική της τέχνης σήμερα την συζητούν, η ιδέα της μεταφοράς. Επομένως, λειτουργεί το αισθητικό αποτέλεσμα και μάλιστα εις διπλού από την ιδέα της μεταφοράς. Ήδη ο Αριστοτέλης από το περιποιητικής είχε δώσει μία πρώτη μορφή ορισμού το τι μπορεί να νοηθεί ως μεταφορά. Δηλαδή είναι η ονόματος αλλοτρίου επιφορά. Δηλαδή μπορούμε χρησιμοποιώντας μία λέξη ακριβώς να έχουμε τη δυνατότητα όδευσης σε ένα άλλο τοπίο. Άρα λοιπόν έχουμε την μεταφορά η οποία λειτουργεί. Δεύτερον, η μεταφορά δεν είναι σε ένα απλό λεκτικό πεδίο. Και προσέξτε ετυμολογικά ο όρος μεταφυσική που θα χρησιμοποιήσω, δηλαδή μεταφυσική. Δηλαδή η μεταφορά δεν είναι τίποτε άλλο παρά να προχωρούμε από τον παρόντα κόσμο, τον φυσικό, από αυτόν που είναι μπροστά μας, σε ένα διαφορετικό κόσμο. Αυτό, επαναλαμβάνω, φαίνεται τόσο στο ποιητικό όσο και στο γλυπτικό έργο το οποίο ακριβώς εμφανίζονται μαζί. Ήδη ο Χάιντεγκερ είχε πει ότι το μεταφορικό που υπάρχει, υπάρχει μόνο μέσα στη μεταφυσική. Τρίτον, αυτή η διαδικασία να μετακινούμαστε σε έναν άλλον χώρο, σε έναν άλλον τόπο, έχει την διαδικασία της υπέρβασης, να μπορούμε δηλαδή να κινούμαστε μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία, αλλά και ταυτοχρόνως όμως έχει και μία διεργασία γύρωσης. Να ξέρουμε από πού ξεκινάμε, να ξέρουμε ποια ήταν η αφετηρία μας. Το τέταρτο στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Η δυνατότητα και η μετακίνηση και η δυνατότητα γύρωσης. Και το τελευταίο σημείο, γιατί έτσι ξαναγυρνούμε, γιατί έτσι ουσιαστικά μας σωθεί ο Ωβίδιος με έναν στίχο της προμνησίνης, δηλαδή να πλάθουμε εικόνες, να πλάθουμε ποιητικό έργο, πώς, σαν να διαβάζουμε από την αρχή την ιστορία του κόσμου. Βέβαια, ο Ωβίδιος δεν ήταν απλώς ένας ποιητής που κάποτε είχε εμφανιστεί, στη συνέχεια είχε εξεταστεί και ούτω καθεξής. Αν θέλετε να μείνουμε στο εν λευκό του Ελίτη και να δούμε ποιους έχει σημαντικούς μπροστά του, σαν να ήθελε να τους κατρακτήσει έναν έναν, και ξεκινούσε λοιπόν από το έπος του Γιλγαμές και έφτανε ως τα τέσσερα κουαρτρέτα του Έλλη, αλλά το τέταρτο κατά σειρά κείμενο στο οποίο ο ίδιος ως ποιητής ήθελε να μείνουμε είναι οι μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Βέβαια, πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να σταθώ και στο εξής. Βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της ποιητικής σύνθεσης και ενδεχομένως μνημόνευσα και τον Ελίτη για τον συνειρμό που θα σας οδηγήσει το άκουσμα του κειμένου. Άνδρα ξακουστέ από τη Σάμα, εξόριστε ποιητή και στοχαστή, πολέμιε των δεσποτών και των τυράννων. Στον αιώνα σου, λέγει τι λέξη. Τα πάντα αλλάζουν και μεταβάλλονται διαρκώς. Έχουμε δηλαδή τη
τη διαλεκτική της πτώσης και της αιχμής, την εισεναντίον μεταστροφή των πραγμάτων στον κόσμο και με μία εξαιρετική εικόνα, η οποία, ας μου επιτραπεί να πω, ξεκινάει και θα σας δείξω ακριβώς την αφετηρία της. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι, σαν τα θύλα στα δέντρα, ανθίζουν, μαραίνονται και ύστερα πεθαίνουν. Ή υπερφύλων γενναίοι, τι δε και ανδρών, από την Ιλιάδα λοιπόν. Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί να ρίψω κινδυνεύσω έναν παραλληλισμό. Το όνομα θα το πω στο τέλος. Από τη μια πλευρά ο Αντώνης και από την άλλη αυτός που θα σας πω σε μισό λεπτό. Αυτός ο δεύτερος είναι ένας συγγραφέας που γνώριζε και ο ίδιος άλλοτε αμέσως και άλλοτε εμέσως τη λατινική λογοτεχνία. Για παράδειγμα, έγραψε ανάμεσα σε άλλα το Σπάρταγο, το Οράτι και Κουριάτι, αλλά έγραψε και τις κομπίνες του κυρίου Ιούλιου Κέσσαρα, τις υπέστη βέβαια ο Βίδιος, έγραψε την ανάκριση του Λούκουλου και με λατινικό τίτλο, μη σας φανεί παράξενο, Lux in Tenebris, φως στα σκότια. Ο ίδιος επίσης, και το γράφει και στα πεζά του και στις σημειώσεις του κλπ, αξιοποιεί την ιδέα της μεταμόρφωσης και, όπως λέει ο ίδιος, την ιδέα της μετακατασκευής, να κονστρουξιών. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές αποφάνσεις από αυτόν, από την δεύτερη λοιπόν οθόνη, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς στην καρδιά και του κειμένου το Βιβλιάνου. Από το τίποτα δεν βγαίνει τίποτα. Το καινούριο βγαίνει από το παλιό. Αλλά είναι άλλο. Είναι το καινούριο. Και ένα δεύτερο, πιο πρακτικό, για και γιορτάσαμε την Πασχαλιά. Τα παλιά κρασά με τα καινούρια είναι λάθος να τα ανακατεύεις. Αλλά την παλιά σοφία με την καινούρια πρέπει. Βγαίνει κάτι πολύ ωραίο. Αυτός λοιπόν που είναι απόν και συνάμα δίπλα μας, μάλλον απρόσμενα, είναι, κυρίες και κύριοι, και έτσι κλείνω, ο Μπρέκ.